Βρίσκεται και πάλι στο κελί της, εκεί από που ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Κυριακής η οδυνηρή περιπέτειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Στάρ, η Βίκη Σταμάτη, δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωσή της στη σοφρονιστική υπάλληλο ότι έχει πάρει χάπια, σοριάστηκε στο δάπεδο του κελιού της. Ένας άντρας, υπάλληλος των φυλακών, έτρεξε σε βοήθεια. Την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στα χέρια μέχρι την κεντρική πύλη της φυλακής. Εκεί περίμενε περιπολικό της αστυνομίας, με το οποίο τη μετέφεραν αρχικά στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Στο πλευρό της Βίκη Σταμάτη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της παραμονής της στο Θριάσιο ο αδερφός της, ο οποίος μιλώντας στο Σταρ υποστήριξε ότι είναι αθώα και ότι βρίσκεται άδικα στη φυλακή. Βεβαίως και είναι αθώα. Κυρία Σταμάτη βρίσκεται σε μια δοκιμασία τελείως άδικα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος, μάλλον που είναι μέσα είναι εντελώς άδικος. Εγώ εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και ξέρω ότι στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει όλες τις σωστές ενέργειες. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, να σας ρωτήσω. Μέχρι τώρα η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και πιστεύω μέχρι να τελεσυδικήσει όλη αυτή η υπόθεση θα έχει κάνει πάρα πολύ σωστά δουλειά. Η Βίκη Σταμάτη, μετά την απόρριψη από τον ανακριτή του αιτήματός της για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο δεν έχει αποφανθεί ακόμα για το θέμα.